Εδώ είμαστε λοιπόν, άλλο ένα Weekend League έχει φτάσει στο τέλος του, το Weekend League των loans από Ballon d'Or event. Είχαμε loans, γινόταν χαμός, 95 Mbappé, 97 Bonmati, 95 Vinicius. Επίσης σήμερα με καπέλο γιατί το μαλλί είναι σε πολύ κακή κατάσταση και κάνουμε represent Vukru όπως βλέπετε, Τζαβουλίνιο, αδερφός μου. Οπότε έχουμε καπελάρα που μας έχει φέρει εδώ Τζαβουλίνιο και όπως βλέπετε έχουμε από πίσω Ranked Tier Rewards, βέβαια το έχω αφήσει και είχε κλείσει το play οπότε θα μας πετάξει από το τέτοιο, αλλά βλέπετε από πίσω Ranked 3, εκεί πήγαμε για άλλη μια φορά. Δεν έχω να σας δείξω gameplay γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο το gameplay. Έκανα νωρίς την ήττα, οπότε το γουλού γενικά. Πιστεύω μέχρι να αλλάξουν τα rewards και να βάλουν κάτι διαφορετικό στα rewards, να γίνουν λίγο καλύτερα. Αν δεν πηγαίνουμε, κάνουμε ένα run για rank 1 και χάνουμε από νωρίς. Δεν λέω ότι δεν θα δείχνω gameplay γενικώς, αλλά ήταν άλλη μια εβδομάδα που δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο το gameplay του Weekend League. Λοιπόν, τα rewards έγιναν auto-claimed αφού ξαναμπήκαμε στο Ultimate Team. Γενικά, όπως είπα, ήταν το account, ήταν το γουλού με τους loan. Εγώ, η loan που πήρα ήταν ο Mbappé και η Aitana, full basic. Είπα να πάω με τις καλύτερες κάρτες που θεωρώ εγώ. Εντάξει, όχι ότι ο Vinicius μπορεί να μην είναι το ίδιο και καλύτερο από τον Mbappé, αλλά οκ. Okay. Ο Ζώτα επίσης πήρε το upgrade 88 και είμαστε πρώτοι, όπως έχω πει, στο Champions League. Οπότε, μήπως πάρουμε και το τελευταίο upgrade του Ζώτα. Μακάρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και να σας πω την αλήθεια, κατάλαβα το 86 που πήγε 87, δεν είδα τεράστια διαφορά στην κάρτα του. Τώρα που πήγε 88. Τον είδα πολύ πολύ καλύτερο το Ζώτα, δηλαδή ήταν καλό upgrade. Τώρα πήγε 88, δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ δυνατή κάρτα σε αυτό το Weekend League. Πολλές φορές έπαιζε ακόμα καλύτερα και από τον Mbappé μπροστά. Δηλαδή τον έβλεπα πολύ περισσότερο. Και η μεγάλη προσθήκη, όπως βλέπετε, τόση ώρα δεν έχω μιλήσει, είναι ο Vinicius. Πήρα Vinicius γιατί λέω είναι μια καλή ευκαιρία, ρε φίλε. Είδα ότι είχε γίνει και ένα market crash, είχε πέσει αρκετά ο Vini και λέω είναι καλή ευκαιρία να πάρουμε Vinicius και να έχουμε και Mbappé στην ίδια ομάδα, εφόσον μας βρίσκεται αυτή η ευκαιρία τώρα με τον loan Mbappé. Πήρα και Vinicius, βέβαια τον είχαμε αριστερά, λόγω ότι είχαμε Ζώτα και Mbappé μπροστά. 28 μάτς, 14 γκολ, 13 assist. Καλό return. Εντάξει, δεν έχει βάλει τα πολλά πολλά γκολ, αλλά έχει βάλει και γκολ, έχει κάνει και assist. Για αριστερά που έπαιζε νομίζω ότι είναι καλό return στα 28 παιχνίδια. Εντάξει, φοβερά σπασμένη κάρτα. Αποδεικνύει και οι κάρτες loan, αποδεικνύουν το πόσο pay to win είναι φέτος το παιχνίδι. Είναι πανεύκολο να κάνεις πράγματα με αυτές τις κάρτες. Εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα με τις υπόλοιπες κάρτες. Και όπως βλέπετε, έχω βάλει τον Αραούχο γιατί έχουμε την Αϊτά να κάνουν link. Έχω βάλει τον Γιορέντε επίσης για τον δύο λόγο. Έχω κρατήσει τον Καλούλου. Ο Νούνο Ταβάρες τον είχα κάνει και evolution, τον κράτησα με δύο chemistry, μια χαρά. Και πήρε και Σαλάχ δεξιά γιατί κόλλαγε στην ομάδα και πάμε να δοκιμάσω και το Σαλάχ. 127 χιλιάρια, τώρα έχει πέσει κι άλλο νομίζω, πρέπει να είναι γύρω στα 115-110 κάπου εκεί. Πάρα πολύ ωραίος και ο Σαλάχ, βέβαια και αυτός δεξιά δεν φάνηκε πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα λιγότερο γκολ, ακόμα λιγότερο φάνηκε ο Σαλάχ. Μου βάλε κάποια φινεσάκια, μου βάλε κάτι τέτοια. Αλλά 20 return στα 28 μάτς, 9 goal, 11 assist, μέτρια πράγματα. Δεν φάνηκε πάρα πολύ όσο λέγω να σου πω. Και έπαιξα 4-4-2, έπαιξα το 4-1-3-2, επίσης που είναι με το 1 CM και το CDM, LM, RM και 2 strikers. Αυτά κυρίως και 4-2-4 όταν έχανα και έπρεπε να πιέσω κτλ. Αυτά τα συστήματα. Λίγα πράγματα, δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένος. Απλά δεν θέλω να σχολιάσω πάρα πολλά πράγματα για αυτή την ομάδα γιατί δεν θα μείνει έτσι. Δηλαδή θα παίξω και rivals τώρα, να παίξω και λίγο ακόμα με αυτές τις κάρτες. Μία μέρα και 5 ώρες δηλαδή έχουμε ακόμα. Δηλαδή σήμερα και αύριο θα παίξουμε με αυτές τις κάρτες μέχρι τις 8 και μετά φεύγουν, τελειώνει ο χρόνος τους. Οπότε ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. 28 match, 3 goal, 16 assist όπως βλέπετε η Αϊτάνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και Mbappé, εντάξει προφανώς. Okay. 28 παιχνίδια, 38 goal, 19 assist. Εντάξει, τερματισμένα πράγματα σε Division 2 Rivals. Weekend League, Playoffs και... Όχι, Playoffs και Playoffs παίξαμε. Δεν θυμάμαι. Όχι, στο βίντεο που παίξαμε δεν παίξαμε με τον Mbappé. Έχει παίξει 8 match Rivals και 20 match. Λάθος. 20 match δεν έχουμε στο γουλού. Πλέον έχει παίξει πόσα, 13 και 15. 28. Αυτά. Εντάξει, προφανώς έχει πάρα πολλά γκολ σε σχέση παραπάνω σε σχέση με το match του. Αν δεν έβαζε και αυτή η κάρτα αυτά τα γκολ, η κάρτα θα τα βάζε. Αλλά ναι, τι να σχολιάσω για αυτή την ομάδα τώρα. Δεν θα μείνει έτσι, παιδιά. Δεν. Αφού φύγουν αυτοί οι δύο, μπορεί να φύγει και ο Vinicius για τώρα. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Γιατί σας έχω και μία ερώτηση, θέλω να μου γράψετε κάτω. Θα την πούμε μετά. Θα σας το επισημάνω γιατί θέλω και πάλι την άποψή σας. Αφού μας έκανε claim και τα rewards, τα ξέρετε τα rewards, τα rank 3 τα έχετε μάθει. Νομίζω είναι το 87+, 83x10, tradable κτλ. Έχουμε φτάσει πάλι στα 605 χιλιάρικα. Ωραία, μια χαρά είμαστε. 605 χιλιάρικα και έχουμε και ολόκληρη ομάδα. Έχουμε και το Vinicius, άμα θέλουμε να πουλήσουμε. Και οτιδήποτε άλλο, το Salah που έχουμε πάρει.
ή ό,τι άλλο έχουμε. Και έχουμε κάνει και κάποια objectives, δεν τα έχω κάνει claim για να τα κάνουμε μαζί. Έχουμε κάνει το Ballon d'Or, νομίζω μας λείπουν εδώ πέρα τα SBC που έχουν βγει, σίγουρα, ναι. Αυτά είναι όλα από τα SBC. Squad Battles πρέπει να παίξω εδώ πέρα για να το πάρω. Και τρία μάτς στο Rust. Δεν τα έχω κάνει αυτά. Ας πάρουμε τώρα αυτά που έχουμε πάρει. Okay, για να πάρουμε τα packs. Νομίζω έχει ωραία πακετάκια. Ναι, 82x3, 82x5 και 84x3. Πάρα πολύ ωραία packs εδώ πέρα. Έχουμε κάνει και ένα segment από αυτή την καρτούλα που δίνει η Centurions 75+. Και έχουμε και τις 10 νίκες εδώ πέρα, το οποίο δίνει 82x5 επίσης. Ας το πάρουμε και αυτό. Μάλιστα, έχουμε κάνει το co-op γιατί παίξαμε λίγο co-op με τον Άρη εντωμεταξύ μέσα στο Κύριακο παίξαμε. Το οποίο μετά μας έβγαλε bug και μας έδινε, μπαίναμε, γινόταν σέντρα και κάναμε ήτες και γι' αυτό σταματήσαμε. Εντάξει, άλλο ένα τραγικό bug της EA. Τραγικότατο. Και έχουμε ανέβει και στο season κάπως. Αλλά εδώ μας δίνει τον Grealish, το οποίο άμα πάρει την κάρτα, τώρα θα ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος σου για τον loan. Οπότε ακόμα δεν θέλω να την κάνω claim την κάρτα του Grealish, για να την κάνουμε σε περίπτωση που όντως θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Να το δούμε αυτό. Δεν την κάνω όμως ακόμα claim για να μην χάσει το χρόνο η κάρτα χωρίς να τη χρησιμοποιήσω. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Rank 3 rewards. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να μπουστάρουμε λίγο ακόμα το account μας. Είμαστε σε καλή φάση. Έχουμε coins, έχουμε όλα αυτά. Πρέπει να ανέβουμε. Νομίζω έχουμε περάσει μερικά rewards έτσι και rivals και γουλού που δεν έχουμε τύχει κάτι. Μακάρι να ξαναμπούμε έτσι λίγο στο σωστό δρόμο του Packlack. Για να δούμε εδώ. Έχουμε 78x5, το οποίο νομίζω το έχω πάρει και αυτό από objectives κάπου μου το έδωσε. Δεν έχουμε walkout. Έχουμε CB Ισπανία. Είναι ο Laporte. Ο Laporte είναι, νομίζω. Ο Laporte είναι 80. Όχι. Ο Νάτσο Φερνάντες ήταν, καλά. Επόμενο pack που έχουμε στη σειρά είναι το 82x3. Νομίζω 82x3. Έχουμε δύο τέτοια packs να ανοίξουμε. 82x3, δεν έχουμε walkout εδώ. Είναι left winger, είναι Βέλγος και είναι ο Καράσκο. Και άλλο ένα 82x3 για να δούμε μήπως εδώ έχουμε το πρώτο walkout για σήμερα. Δεν έχουμε το πρώτο walkout για σήμερα εδώ πέρα. Είναι CDM, είναι Ιταλός από Serie A. Ποιος είναι αυτός, υπάρχει ότι να είναι κάτι το οποίο να είναι τουλάχιστον σε καλό rating. Όχι, Λοκατέλη. Πάμε στο επόμενο το οποίο είναι το 82x5. Εδώ 82x5, μήπως ούτε εδώ έχουμε walkout. CB Ολλανδία, Premier League. Χωρίς walkout. Κάτσε, γιατί μου έχει ξαναγίνει αυτό. Όχι, είναι ο Ντελίχτ, εντάξει. Γιατί με τον Μπέλιγχαμ τον είχα βγάλει, έτσι είχε γίνει. Δεν μου έγραψε walkout και εν τέλει ήταν ο Μπέλιγχαμ. Οπότε το άφησα. Δεν είναι. Τελικά είναι ο Ντελίχτ εδώ πέρα. Εντάξει, να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, έχω αφήσει ακόμα τα Team of the Week. Ας ανοίξουμε τα Team of the Week. Όπως ξέρουμε πάντα ότι έτσι όπως είναι τα Team of the Week, δύσκολο να βγάλεις κάτι το οποίο να είναι έτσι, να έχει hype. Striker Αγγλία, Premier League. Δεν είναι walkout, οπότε είναι από 85 και κάτω. Και είναι ο Σολάνκη, έτσι. Εντάξει, δεν είναι άσχημη καρτούλα Σολάνκη, 85 είναι. Καλό rating. Δεν είναι κάρτα η οποία γιουζάρεται, αλλά τουλάχιστον 85 μπορεί να πηγαίνει για κάτι, είναι και tradable. 2 85 άριδες. Παίζει να πηγαίνει 85. 20 χιλιάρικα, λίγο πιο κάτω ίσως πηγαίνουν εκεί. Ναι, 18. 18 χιλιάρικα. Okay, δεν μας χαλάει. Και 83 λέτε να πηγαίνει. Ναι, νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι είναι για Quixel πλέον. Δεν νομίζω ότι είναι για Quixel. Ωραίο προφιτάκι λοιπόν, αφού δεν είναι για Quixel η Team of the Week. Για να δούμε. Πάμε και στο επόμενο Team of the Week pack. Μήπως θα μας δώσει ένα walk. Ναι, μας δίνει ένα walkout. Για να δούμε, Καμ, Ισπανία, ποιος είναι, La Liga, ποιος είναι έτσι με καλό rating από Ισπανία, Καμ, είναι ο... έχουμε Ντάνι Όλμο, υπάρχει τέτοια, ναι, είναι ο Ντάνι Όλμο, 86, οκ, με πάρα πολύ ωραίο dribbling ο Ντάνι Όλμο, αλλά κατά τα άλλα, πολύ λίγο pace, ανύπαρκτο defending, οπότε δύσκολα, πάλι ο Φρατέσι, πάλι ο Κάρλος Κορονέλ, και έχουμε τον Ντάνι Όλμο, ο οποίος πηγαίνει για 23, 20, όχι, 20 χιλιάρικα κι αυτός, 20 χιλιάρικα, εντάξει. Κομπλέ, ωραίο προφιτάκι είναι αυτό. Πολύ ωραίο προφιτάκι. Γιατί θα τους πουλήσω, όπως έχω πει, tradable fodder δεν βάζω στα SBC. Τουλάχιστον για τώρα. Είμαι αμήλικτος. Και συνεχίζουμε με το 82x5. 82x5, θέλεις να μας δώσεις κάτι? Θέλεις να μας δώσεις ένα walkout? Καμ, Γερμανία, Bundesliga και είναι είτε ο Μουσιάλα είτε ο Virge. Φαντάζομαι. Πρέπει να είναι ο Virge. Όχι, ο Μουσιάλα είναι. Είναι ο Μουσιάλα. Δεν νομίζω ότι πλέον πηγαίνει. Και έχουμε και Swanson. Πάρα πολύ ωραίο διπλό walkout από 82x5, παιδιά. Από αυτό το pack διπλό walkout 87 το δεχόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Το δεχόμαστε με χαρά. Και Team of the Week είναι untradeable το pack. Πάρα πολύ ωραίο pack. Καταπληκτικό 82x5. Καταπληκτικό 82x5. Με inform Solanke, ο οποίος μπορεί να μπει σε SBC 85 rating φανταστικό. Swanson και Musiala διπλό walkout. Έχουμε Martinez και Andrich. Πάρα πολύ ωραίο 82x5. Και το επόμενο θα είναι το 84x3 εγώ λέω. Και ας αφήσουμε το 82x20 και μετά. 84x3. Έχουμε walkout, πάρα πολύ όμορφα. CDM έχουμε. Αγγλία έχουμε και θα είναι ο Rice. Πρέπει να είναι ο Rice. Μακάρι να έχουμε και εδώ ένα διπλό walkout. Θα μου άρεσε να έχουμε ένα διπλό walkout εδώ. Δεν έχουμε διπλό walkout εδώ. 87 Rice και από πίσω θα έχουμε λογικά ή 85 ή 84. Και μαζί με το Rice έχουμε Araujo που τον έχουμε ξανά.
Και Αλέξης Γκαρσία και 85 και 84. Λοιπόν, και 87 Rice. Παίρνουμε λίγο φοντεράκι εδώ πέρα. Μια χαρά και προχωράμε. Και πάμε τώρα, ενώ έχουμε μείνει με 82 επί 20 untradeable, 83 επί 10 tradable, 87 επί 2 untrade και το base hero pack. Για να δούμε, να ξεκινήσουμε με το 82 επί 20. Είναι και untradeable, είναι και χαμηλότερο από το 83. Πάμε να δούμε. 20 παίκτες από 82 και πάνω όλοι. Και έχουμε Centurions. Βγάζουμε Centurions και είναι goalkeeper. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το σκότωσε αμέσως το hype. Όχι, δεν το σκότωσε αμέσως το hype με goalkeeper. Και είναι. Όπαρε, είναι Ντοναρούμα. Ρούντιγκερ, Ντοναρούμα, όπαρε. Όπαρε. Καλό είναι, καλό είναι. Εντάξει, εντάξει, έκραξα την νέα και σήμερα. Δεν πήρα ρεπό, την έκραξα. Καλό είναι, Ντοναρούμα 90 είναι. Ντοναρούμα 90 είναι. Πόσο κακός να είναι ο Ντοναρούμα, ρε φίλε. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί όχι. Αχ, να ήταν tradable. Μπορεί ο Ντοναρούμα να πηγαίνει. Πω, πω, άμα πηγαίνει ο Ντοναρούμα, ρε φίλε, είναι κρίμα που δεν είναι, που δεν είναι tradable. Και τώρα τερματοφύλακα, εντάξει. Αλλά πετύχαμε έναν δυνατό. 31 χιλιάρικα πήγαινε, εντάξει. Και να ήταν τέτοιο. Και να ήταν tradable, δεν θα πήγαινε πολύ. Ο Ρούντιγκερ πηγαίνει πλέον 46 χιλιάρικα. Καλό pack. Ήταν καλό pack. Ήταν δυνατό. Το 82 επί 20 είναι δυνατό. Και τικάρουμε και το Centurions. Πετύχαμε Centurions παίκτη. Ντοναρούμα, 90, καταπληκτικό πουλ. Και έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και Μαρτίνες, έχουμε Κασεμίρο. Μέσα στο Κασεμίρο, 84 είναι ο Κασεμίρο πλέον. Εντάξει, πάρα πολύ duplicate. Πάρα πολύ duplicate, είναι και λογικό. Αλλά τριπλό walkout. Τριπλό walkout και ο ένας είναι Centurions. Ντοναρούμα, Ρούντιγκερ, Μαρτίνες. Πάρα πολύ ωραίο 82 επί 20. Φανταστικό, φανταστικό. Και πάμε λοιπόν στο 83 επί 10. Τώρα είναι tradable. Τι θέλεις να μας δώσεις το tradable, φίλε, τι θες να μας δώσεις. Θες να μας δώσεις κάτι. Ωραίο, κάτι καλό. Κάτι πολύχρωμο εδώ. Όχι, δεν έχουμε Centurions. 83 επί 10 είναι γυναίκα, είναι CDM. Είναι Ισπανία, Λίγκα F. Νομίζω ότι η φάση είναι F εδώ. Όπως η Λίγκα. Γιατί πρέπει να έχουμε πιάσει χαμηλό τέτοιο τύπο, όπου δεν είναι καν διπλό. Είναι η Πάτρι, η Γκουγιάρο, η οποία πάει κάτι ακόμα. Πήγαινε, νομίζω ότι δεν πρέπει να πηγαίνει πλέον η Πάτρι. 15 χιλιάρικα πηγαίνει. Παίζει να είναι φόντερ και η Πάτρι τώρα. 88. Ναι, φόντερ πρέπει να είναι. Είναι μια κάρτα η οποία χρησιμοποιείται αρκετά. Και έχουμε και Inform. Έχουμε και την Ford. Έχουμε και το Ζηρού. Δεν έχουμε τίποτα στο tradable εδώ πέρα. Δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε Inform. Έχουμε την Κουγιάρο που μπορούμε να την πουλήσουμε. 85. Και οι υπόλοιποι είμαστε δύσκολα. Ναι, δεν ήταν καλό 83 επί 10. Και ήρθε η ώρα τώρα για 87 επί 2, διπλό walkout και το base hero pack. Για να δούμε, για να δούμε. Θέλουμε κάτι δυνατό ακόμα. Έχουμε βγάλει κάποια καλά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει δραματικά την κατάσταση στο club. Θέλουμε μια δραματική εξέλιξη στο club. Το 87 επί 2 μπορεί να τη φέρει. Για να δούμε, έχουμε walkout. Τι walkout έχουμε. Δεν αναγνωρίζω κάποιον από το. Α, είναι ο Rice πάλι. Ας ξαναβγάλουμε τους ίδιους παίκτες που έχουμε βγάλει και πριν. Μην μας δώσει κάτι διαφορετικό. Ας βγάλουμε τους ίδιους και τους ίδιους παίκτες. Gundogan και Rice. Πάλι. Για άλλη μια εβδομάδα, δεύτερη σερή. Το 87 επί 2 έχουμε 2 87 ρίδες. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τρελαίνομαι να λέει 87 επί 2, 87 plus επί 2 και να είναι και 2 87 ρίδες. Είναι το αγαπημένο μου. Και φτάνουμε στο σημείο του Base Hero Pack. Εδώ, καταρχάς να πω ότι σας στέλνω την ενέργειά μου να έχετε καλό backlack. Καλύτερο και από το δικό μου. Σίγουρα πολύ καλύτερο από το δικό μου αυτή τη στιγμή. Αν κάνετε sub όμως. Να κάνετε ένα sub, έχουμε στόχο 125.000. Αν κάνει sub στο κανάλι, σου έχουμε το καλύτερο pack luck ever. Λοιπόν, εκτός από αυτό, σημαντική ερώτηση. Θέλετε πάλι να κάνω icon, θέλετε να τζογάρουμε να κάνουμε base pack, base hero pack, base icon pack. Γιατί σκέφτομαι να κάνουμε περισσότερο SBC, player SBC. Θέλετε, γράψτε μου, θέλετε player SBC ή θέλετε να κάνω icon και hero SBC. Θέλετε δηλαδή να κάνω, ας πούμε, έχει βγει ο Darwin. Εγώ γουστάρω πολύ Darwin. Θέλετε να παίρνουμε καλύτερα τέτοιες κάρτες. Δεν λέω να μην κάνουμε καθόλου icon ποτέ, αλλά μήπως να προτιμούμε να έχουμε το φόντερ μας να το βάζουμε σε τέτοιες κάρτες. Λέω εγώ τώρα. Ρωτάω. Γράψτε μου στα σχόλια, πείτε μου εσείς τι θέλετε να κάνω, γιατί σκέφτομαι να κάνουμε ωραία πράγματα για με τις κάρτες που βγαίνουν για να δοκιμάζουμε SBC κάρτες στο account. Γιατί υπάρχει πολύ φόντερ, ρε φίλοι. Υπάρχει φόντερ. Για να δούμε. Base Hero Pack. Εγώ περιμένω τα σχόλια από κάτω. Για να δούμε. Base Hero. Μπορεί να αλλάξει λίγο την τύχη μας. Τι μπορεί να είναι αυτό. Cam. Για να μην έχετε τέτοιο pack luck, για να μην έχετε τέτοιο pack luck, κάντε ένα sub. Αλλιώς τέτοιο pack luck θα έχετε. Αν βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις sub, τέτοιο pack luck θα έχεις. Αν κάνεις sub, να μην έχεις τέτοιο pack luck. Μην είσαι σαν την EA. Βλέπεις το βίντεο και δεν έχεις κάνει sub, μην είσαι σαν την EA τόσο κακός. Τι να πω, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.